συναδέλφισες και συνάδελφοι, γονείς, εργαζόμενοι στην τοπική διοίκηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει κάνει την πολιτική επιλογή να αφήσει έκθετο το λαό και τα παιδιά του απέναντι στην πανδημία. Κλείνει σε όλες τις πτώσεις την ατομική ευθύνη, κρύβοντας τις τεράστιες δικές της ευθύνες για το ξεχαρβαλωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, μέσα στο οποίο οι υγειονομικοί δίνουν πραγματικά ηρωικό αγώνα για τη ζωή του λαού, χωρίς να διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να κερδιθεί η μάχη. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το ΕΣΥ να πιέζεται ασφυκτικά. Το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, που βρήκε τα σχολεία αθωράκιστα από υγειονομικής άποψης, με τους μαθητές να στηβάζονται σε αίθουσες των 27 και 30 μαθητών ανά τάξη, με ελάχιστες μόνιμες καθαρίστριες ανά δήμο, οι οποίες θα εξασφάλιζαν επαρκή καθαρισμό από το πρώτο κουδούνι, με συμβασιούχες καθαρίστριες και καθαριστές ή μη απασχολούμενος. Την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου στηβαζόμαστε σαν σαρδέλες και βάζει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων. Η νέα έξαρση της πανδημίας, που κατά τα άλλα όλοι ομολογούσαν ότι θα υπάρξει, αποδεικνύει προκλητικά τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, που συνεχίζει να παίζει στα ζάρια την υγεία του λαού, προκειμένου να μην βάλει σε κίνδυνο τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Τον χρόνο που κερδίθηκε από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας, με τις θυσίες του λαού, τον χάρισαν απλόκερα στο τουριστικό κεφάλαιο, στις αεροπορικές εταιρείες, στην ιδιωτική υγεία. Αντίθετα, δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ για να προστατευτεί ο λαός και τα παιδιά του από το θανατηφόρο ιό. Οι χιλιάδες κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα δεν γνώριζαν λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αν θα είχαν δουλειά, τι όρους θα είχε η προκήρυξη, με τι μισθό και τι ωράριο. Η νέα προκήρυξη και η υπογραφή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε τίποτα δεν ικανοποιεί το δίκαιο αίτημα εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών και εργαζόμενων στη σχολική καθαριότητα για μόνιμη και σταθερή εργασία, με νέες προσλήψεις για πλήρη κάλυψη των σχολικών μονάδων με πανδημία ή χωρίς πανδημία. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα χαρακτηρίστηκαν από την κυβέρνηση ήρωες και υπόθηκε πως πλέον δεν είναι αόρατοι. Οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν από πρώτο χέρι για τον ηρωισμό των συναδελφισσών στη σχολική καθαριότητα, τόσο προ-πανδημίας όσο και τώρα. Οι ήρωες καθαρίστριες και καθαριστές άκουσαν μετά τα χειροκροτήματα και τους επένους πως δεν γίνεται να μονιμοποιηθούν γιατί είναι κόντρα στον νόμο. Και από αυτή την πλευρά αποδείχθηκε ότι οι νόμοι που διαμορφώθηκαν και έχουν την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων είχαν πάντοτε ως βασικό σκοπό να τσακίσουν τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τους μισθούς και τις συμβάσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόνο στα λόγια αναγνώριζε το έργο των καθαριστριών, των σχολικών καθαριστριών, που ως γνωστόν τα λόγια και τα ευχολόγια δεν κοστίζουν τίποτα. Με πανδημία ή χωρίς πανδημία, η καθαριότητα στα σχολεία είναι αναγκαία καθημερινή πριν και μετά το μάθημα και σε κάθε διάλειμμα. Η σχολική καθαριότητα δεν είναι ατομική ευθύνη των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών. Είναι ευθύνη του κράτους. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης που μπροστά στο δεύτερο σφοδρό κύμα πανδημίας δεν προχωρά στη μονιμοποίηση όλων των σχολικών καθαριστριών και την κάλυψη των χιλιάδων κενών σε εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες. Με βάση τα παραπάνω, η αναλογία χώρων καθαριότητας, αιθουσών, γραφείων, βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων για κάθε καθαρίστρια είναι απαγορευτική για να μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δεχτούν ούτε την εντατικοποίηση της εργασίας τους, την παραμονή, την παράνομη διεύρυνση του ωραρίου του, ώστε να βγαίνει η δουλειά, ούτε φυσικά την είσοδο εργολάβων καθαριότητας μέσα στις σχολικές μονάδες, όπως δειλά-δειλά αναφέρουν κάποιες δημοτικές αρχές.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς δίνουμε ένα πολύμορφο αγώνα για να ανοίξουν, να ανοίξουν νέες σχολικές αίθουσες, για να προσληφθούν καθαρίστριες και δάσκαλοι, ώστε να πάψουν τα σχολεία να είναι εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Η κυβέρνηση ξεκίνησε συκοφαντώντας τα αιτήματά τους, συνέχισε με απειλές, πέρασε στην καταστολή, μαζεύοντας το σωρό 14χρονα παιδιά που τα έσυρε στα δικαστήρια. Σήμερα η κατάσταση χειροτερεύει, εκατοντάδες σχολεία και τμήματα κλείνουν λόγω κρουσμάτων. Η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και τα στοιχειώδη αιτήματα για τα σχολεία. Όταν όμως πρόκειται για την εργοδοσία, τρέχει με χίλια. Όπως έδειξε το νομοσχέδιο Βρούτσι, η απαγόρευση, η καταστολή, οι διώξεις, οι δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ο νέος συνδικαλιστικός νόμος δείχνουν το φόβο τους για τη δύναμη της οργάνωσης και ταξικά προσανατολισμένη πάλι των εργαζομένων, οι οποίοι οργανωμένοι στα σωματεία τους βάζουν στο στόχαστρο τον πραγματικό εχθρό, τα μονοπόλια της κυβερνήσης του, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Καθημερινά και από αυτό το βήμα ζητάμε να σταματήσει η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από την ατομική ευθύνη. Τώρα μέτρα πριν είναι αργά. Δυναμώνουμε την προσπάθειά μας με συλλογικές διαδικασίες να μην μείνει κανένας εργαζόμενος ή άνεργος γονέας ανενημέρωτος. Απαιτούμε να στελεχωθούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με απαραίτητη υλικοτεχνικό εξοπλισμό, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων καθαριστριών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, νέες πραγματικές προσλήψεις με μόνιμη και σταθερή εργασία σε σχολεία όλων των βαθμίδων και τους παιδικούς σταθμούς, μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών με μόνιμη σχέση εργασίας, δωρεάν μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλη τη σχολική κοινότητα και τους εργαζόμενους στους δήμους. Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, μέσα προστασίας, αντισηπτικά και άλλα. Ευχαριστώ.